αντίθετο να περιγράφει τη σκληρή στάση και τη μαλακή στάση μέσα στην Πέρκο δικαίωση. Εγώ να ρωτήσω για να μπορούμε εδώ να κουφιόμαστε στα μάτια, γιατί είμαστε 3 χρόνια, θα είμαστε διαλογμένοι. Το 16ο θέμα, η σημερινή συνέντευξη αντιάλεγμα, το εάν παρακολουθεί η νότια της έγκας ιατρίου στο νεοπύλιο από το Δήμο, είναι στη μαλακή αντίδραση ή στη σκληρή αντίδραση. Αν θέλουμε οι συνάδελφοι, είναι ο Δήμαρχος, ας μου απαντήσει. Σίγουρα είναι αντιδραστικό. Σίγουρα χτυπάει το κράτος. Αλλά το χτυπάει μαλακά ή σκληρά. Λοιπόν, επειδή μετά από 3 χρόνια εδώ μέσα κάπου κουράζεσαι με τα φούμαρα, κάποια στιγμή ας πούμε τα πράγματα με το όνομά του, η κατάσταση δεν θα αλλάξει. Όχι 5 ψηφίσματα, 25 να ψηφιστούν σήμερα και άλλα 35 μεθαύριο και άλλα 50 τον άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουμε. Φυσικά. Η κατάσταση, αν υπάρχει μία ελπίδα να αλλάξει από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μόνο μία. Να αντιληφθούμε ότι ως βραχίωνας της δημόσιας διοίκησης έχουμε πολύ ελάχιστα ή καθόλου περιθώρια κινήσεων και με μία απόφαση. Θα σταματήσουμε να είμαστε βραχίωνας της δημόσιας διοίκησης. Τα άλλα λόγια είναι τα άλλα, όλα τα άλλα είναι λόγια να τα πούμε. Ναι, μπορούμε. Έχουμε τη διάθεση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν ναι, πολύ ωραία, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Αν όχι, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά κουράζουν. Σας είπα ότι οποιαδήποτε θέση, οποιοδήποτε συναδέλφου εδώ, ο πρώτος αντίλογος που θα έρθει θα είναι μα η νομιμότητα. Συμφωνήσουμε. Μα η νομιμότητα. Υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια σε ένα κρατικό φορέα. Κρατικό φορέα. Επομένως, επειδή δεν θα βγάζουμε εδώ ο καθένας την καψούρα του για να μην πει ποτέ την προσωπική, επειδή εδώ είμαστε δημόσιο όργανο και πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις που θα βγαίνουν στα εσωτερικά, ξέρετε, θα φτιάχνουμε ένα κλίμα. Το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε σε τελική ανάλυση είναι να απαντήσουμε και περιμένω απάντηση. Το 17ο θέμα είναι μαλακή ή σκληρή αντίδραση, κύριε Δήμαρχε, για να μην κοροϊδεύω.